Οι επόμενες εκλογές θα ανατρέψουν βεβαίως τη σημερινή κυβέρνηση. Πότε βλέπετε εσείς εκλογές, θα ολοκληρώσει Θεωρώ αυτή η κυβέρνηση το έργο της ή θα... κυβέρνηση υπό τις παρούσες συνθήκες και δεν έχω την ψευδέστηση ότι μπορεί να συμβεί κάποιο θαύμα για να την σώσει. Είναι αδύνατο να μπορέσει να παρατείνει τον βίο της, τον αβίωτο βίο της, πέραν των αρχών του φθινοπόρου. Δηλαδή να φάει με μεγάλη δυσκολία το καλοκαίρι, χωρίς να αποκλίνονται ενδιάμεσες εκπλήξεις. Αλλά νομίζω ότι δεν αντέχει παραπάνω και θα αναγκαστεί νύχτορ να δραπετεύσει. Αλλά εντωμεταξύ αυτή την ώρα ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, κύριε Αλεξάκη, βρίσκεται σε δραματική κρίση. Το βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, πέφτουν όλοι και δεν κερδίζει κανένας. Στην πραγματικότητα κανείς δεν κερδίζει. Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο και μπορεί βεβαίως οι επόμενες εκλογές να δώσουν μια κυβέρνηση είτε πολυκατοικούμενη είτε κυβέρνηση η οποία θα είναι κατ' επίφαση οικουμενική, ας την ονομάσουμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση... Να αναγκαστούν δηλαδή να συμπράξουν δύο ή και τρία κόμματα... Ναι, η διαβραχή... Γιατί δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, λέτε, διαβραχή, σε κανένα κόμμα. Διαβραχή χρονικό διάστημα. Έχω την αίσθηση ότι θα προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας, έλα βραχαίος χρόνου, η οποία και θα ακολουθήσει ουσιαστικά την ίδια πολιτική με κάποιες απειροελάχιστες αποχρώσεις διορθωτικών κατά το πλείστον επικοινωνιακών κινήσεων. Η μεθεπόμενη κυβέρνηση όμως θα έχει σημάνει πλέον την πλήρη εξαφάνιση του σημερινού πολιτικού προσωπικού, της σημερινής πολιτικής τάξης. Η σημερινή πολιτική τάξη δεν νομίζω ότι μπορεί να ανθέξει παραπάνω από τις μεθεπόμενες εθνικές εκλογές. Θα ανθέξει στις επόμενες εκλογές με όλα τα βάσανα τα οποία εντωμεταξύ θα υφίσταται και στην οποία θα την υπάγουν οι ψηφοφόροι της. Άρα μήπως θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, οι βουλευτές όλων των κομμάτων, όποιοι βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο έχουν αντιρρήσεις είτε με την πολιτική που ακολουθείτε, είτε με το σύστημα το κομματικοποιημένο έτσι όπως λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια, μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και μια πρωτοβουλία, διότι μέσα στον πολιτικό χώρο θα αναζητηθούν. Δηλαδή δεν θα πάνε όλοι στο περιθώριο. Κάποιοι μπορεί να αξίζουν να διασωθούν. Μπορεί να πάνε όλοι στο περιθώριο, όπως πήγαν όλοι στο περιθώριο στην Πρέπει Ιταλία. Πρέπει να πάνε όλοι, λέτε. Πήγαν όλοι στο περιθώριο στην Τουρκία. Βέβαια, στην Ιταλία σας υπενθυμίζω ότι... Φτάσαμε στον Μπερλουσκόνη όμως. Ναι, θα πω γι' αυτό, αλλά κορυφαίοι πολιτικοί, χριστιανοδημοκρατία κυβέρνηση 50 χρόνια. Ο Ανδρεώτη ήταν ο τελευταίος χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός, ο οποίος κατεδικάστη για κακογεματικές πράξεις και δεν φυλακίστηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν 87 ετών τότε. Ο άλλος, ο σοσιαλιστής, ο Μπετίνο Κράξη, κατεδικάστη δια διαφθορά και αυτός σε κακουργηματική πράξη και εν συνεχεία δραπέτευσε για να μην πάει φυλακή στην Τίνιδα, από όπου και πέθανε τελικώς. Στην Τουρκία τα πράγματα ήταν σχετικώς ομαλότερα, με την έννοια ότι δεν πήγε μάλλον κανείς φυλακή, ούτε ο Γιλμάζ, ούτε η Τσιλέρ. Αλλά εξαφανίστηκαν τελείως. Ελζεβίτη, αλλά εξαφανίστηκαν. Θέλω να πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Λέτε λοιπόν ότι μπορεί να είναι αυτές οι εκλογές να είναι τελευταίες, ή μάλλον αυτή η κυβέρνηση να είναι τελευταία μονοκομματική. Μας λέγατε, κύριε Πρόεδρε, ότι κατά τη γνώμη σας είναι το τέλος των μονοκομματικών κυβερνήσεων, έτσι. Όχι μόνο το μονοκομματικό, είναι αυτό που έλεγα. Του πολιτικού συστήματος αυτού. Εκτιμώ ότι έχει σαπίσει συνολικά το σύστημα. Να πέσει τότε. Και σε κάθε περίπτωση θα εξαφανιστεί η παρούσα πολιτική τάξη, όχι στις επόμενες, αλλά στις μεθεπόμενες εκλογές. Στις επόμενες θα αντέξει με κάποια φόρμουλα και θα δώσει μια βραχύβια κυβέρνηση, η οποία κατά το μάλλον ήτον θα ακολουθεί στην ίδια πολιτική. Περιμένει κανείς μια γενναιότητα από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θα διαδεχθούν αυτούς που φεύγουν. Περιμένει μια... Η γενναιότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι μία. Πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε το χρέος. Το χρέος, κύριε Αλεξάκη, δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι ελέγξιμο. Σε καμία περίπτωση αυτό το χρέος δεν μπορεί να το αποπληρώσει ο ελληνικός λαός. Εννοείται την αναδιάρθρωση, κύριε Παπαθεμελή. Εννοώ αυτό την αναδιάρθρωση, λέτε... με την εξής έννοια όμως.
την αναδιάθρωση εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος. Την εννοώ διότι η αναδιάθρωση αυτή μπορούσε να είχε γίνει πριν μπούμε στο Δούνο του. Πριν μπούμε, σας θυμίζω κιόλας, ο Γκόρντον Μπράουν λέει στο τελευταίο του βιβλίο, ο τότε Βρετανός Πρωθυπουργός, τότε δηλαδή πριν μερικούς μήνες ακόμη, ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδος μπορούσε να αντιμετωπιστεί τους πρώτους μήνες του 2010 με μόλις 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός ότι Μέρκελ, ξεμέρκελ και το κακό συναπάντημα σέρνονταν επί μακρόχρονικό διάστημα χωρίς να αποτολμούν να δώσουν μία λύση και το γεγονός ότι δεν υπήρχε μία ελληνική κυβέρνηση η οποία να έχει τόλμη, να έχει εθνική αυτοπεποίθηση και να αξιώσει την αναδιαπραγμάτευση αυτού του χρέους, μας έφτασε στο σημείο που μας έφτασε, δηλαδή να υπογράψουμε το περιβόητο μνημόνιο για 110 δισεκατομμύρια, με τα οποία 110 δισεκατομμύρια δεν πρόκειται να λύσουμε το δημοσιονομικό πρόβλημα, δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουμε. Μπαίνουμε ολοένα και βαθύτερα στην ύφεση, μπαίνουμε ολοένα και βαθύτερα στην καταστροφή, αυξάνεται συνεχώς το χρέος, αυξάνεται συνεχώς το έλλειμμά μας. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε μία θαραλέα εξουσία η οποία θα φωνάξει τους δανειστές και θα τους πει: ακούστε να δείτε κύριοι, εμείς αυτά τα οποία ζητάτε με τα τοκογλυφικά επιτόκια τα οποία μας επιβάλλατε δεν είναι δυνατόν να τα αποπληρώσουμε σε καμία περίπτωση. Δώστε μας μία περίοδο χάριτος, τουλάχιστον 5 ετών. Αυτή την πήρε η Ουρουγουάη προ ελαχίστων εβδομάδων, κατά την οποία δεν θα πληρώνουμε ούτε τόκους, ούτε κεφάλαιο. Ναι, γιατί να το κάνουν μετά αυτό. Δεν σου δίνω, σου λένε. Γιατί σε δεν... αφήνω στη γωνία γιατί... και σου αλλάζω τα φώτα. Όχι, δεν, έχουν, δεν μπορεί να μας αλλάξει τα φώτα. Γιατί. Δεν μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία, σε... όχι, να, όχι, να είμαστε στριμωγμένοι, να μην μπορούμε δεν να... Κάνει... να έχουμε πολιτική απόφαση. Δεν η οποία θα το να μας... κάνει, κυρία Θα μας φοβηθούνε. Δεν θα το κάνει, όχι από φιλανθρωπία, αλλά για το ίδιο το συμφέρον. Πρώτα-πρώτα, αυτό που είπε πριν από μερικές εβδομάδες ο Χέλμουτ Σμιτ, ο πρώην Γερμανός καγκελάριος, προς τους ομοεθνείς του, μην νομίζετε ότι τα λεφτά που δίνετε στην Ελλάδα πηγαίνουν στην Ελλάδα και σώζουν την Ελλάδα. Όχι, δεν την σώζουν τράπεζες, την Ελλάδα. Πάνε και στα χρέη. Σώζουν τις γερμανικές τράπεζες. Δηλαδή όχι μόνο, το... είναι και οι γαλλικές και ναι, γενικότερα είναι και άλλες. Αυτός... Είναι η Goldman Sachs. Δεν έχει ένα μέρος του χρέους η Goldman Sachs, κύριε ναι, Πρόεδρε. Ναι, αγαπητή Δήμητρα, όχι μόνο τις γερμανικές. Ο άνθρωπος μιλούσε στους Γερμανούς και λέει για τις γερμανικές. Πράγματι, και τις γαλλικές και οτιδήποτε. Η Goldman Sachs είναι μια αμαρτωλή υπόθεση, η οποία μια αμαρτωλή μεγαλοτράπεζα, η οποία δυστυχώς έχει βαρύτατες ευθύνες για την... για την κρίση την οικονομική του 2008 και την αμερικανική οικονομία, για να πούμε την αλήθεια. Για την αμερικανική οικονομία, αλλά έχει βαρύτατες ευθύνες, διότι την Goldman Sachs και την εξαρτώμενη από αυτήν Moody's χρησιμοποίησε ο κύριος Σιμίτης το 1999 για να κατασκευάσει ακριβώς, τα στοιχεία. Ψευδή στοιχεία, να εξοραίσει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η οποία έβγαλε δια της Moody's το φετφά ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε εξαίρετη ευρωστία και κατά συνέπεια όχι μόνον στις χώρες της Ευρωζώνης μπορεί να μπει, αλλά οτιδήποτε άλλο μπορεί να το κάνει αυτή η οικονομία. Και τι δώσαμε, βέβαια, μήπως έχετε μάθει, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που διακόπτω, ποιο ήταν το κόστος, γιατί σαφώς η Goldman Sachs θα πήρε κάτι για όλα αυτά, δηλαδή σε άλλα κράτη μπορεί να παίρνει, ας πούμε, τα έσοδα από τους σιδηρόδρομους, τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους. Τι πήρε, πέραν αυτών, εκτός από αυτά που, για τη δουλειά που έκανε, σε όλα τα κράτη που έχει κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί δεν ήταν μόνο η δική μας, το είχε κάνει νομίζω και στη Ρουμανία ή στην Ιταλία, νομίζω και το αλλού, ίδιο ακριβώς το κάνει. Και εκεί με πληρώθηκε την κυβέρνηση λοιπόν. Σιμίτη και με την κυβέρνηση Καραμαλή. Κώστα Καραμαλή. Μόνο ο Παπανδρέου νομίζω τους είπε όχι και βάλανε, ανοίξαν λογαριασμό χρεοκοπίας της χώρας. Ο Παπανδρέου της είπε όχι, αλλά αυτό το όχι δεν ξέρουμε αν είναι όχι ή είναι ναι. Γιατί... Έφερε τον κύριο Σόρος όμως, δηλαδή ήρθε ο κύριος Σόρος και τον είδε χτες. Πώς σας φάνηκε που είδε τον κύριο Σόρος? Κοιτάξτε, αυτός έχει βαρύτατη ευθύνη για την οικονομική κρίση όχι μόνο του 2008 στην πατρίδα του την Αμερική. Έχει... Αλλά και παλαιότερα της Αγγλίας, δεν πήρε την άξη της Αγγλίας στον αέρα.
και την περίοδο 97-99 με την χρηματιστηριακή φούσκα στην Ελλάδα, έχει βαρύτατες ευθύνες, διότι αυτός είναι ένας αδίστακτος πολύ δισεκατομμυριούχος, ο οποίος ελέγχει με κάτι κουμπάκια τα οποία πατάει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις οικονομίες των χωρών. Κοιτάξτε, πριν από 190 τόσα χρόνια, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόεδρος στην Αμερική, ήταν ο Τόμας Τζέφερσον. Ο Τόμας Τζέφερσον έχει πει τότε μία πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία ισχύει σήμερα, ότι οι τράπεζες είναι πιο επικίνδυνες για τις ελευθερίες ενός λαού από ότι είναι οι ξένοι στρατοί εισβολής και κατοχής. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας Μπους ξεκίνησε τη νέα τάξη πραγμάτων και οικονομική, η οποία, όπως βλέπετε, μαζί με όλο το κεφάλαιο της Αμερικής, Ρότσιλντ και όλοι οι Ροκφέλλερ, δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι, όπως βλέπετε, υλοποιούν πλήρως αυτό το. Πώς το λένε, τη λογική του Φρίντμαν ήταν αυτή. Τη σχολή του Σικάγου, ποια ήταν. Τη σχολή του Σικάγου ήταν φυσικά, ήταν αυτή η περιλάλητη παγκοσμιοποίηση. Αυτό. Η εξομοίωση πάντων και πασών. Να το δούμε και στην πράξη. Να το είδαμε. Η εκμυδένιση των εθνών κρατών, των εθνικών ταυτοτήτων, όπως έλεγε και ο Κίσιγκερ, διάλυση και αποσύνθεση. Ο Κίσιγκερ έχει διαψεύσει, όπως ξέρετε, με επιστολή του στον Γιάννη Μαρίνο του Βήματος, έχει διαψεύσει ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις, ότι έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω όταν λέει ότι δεν έκανε ουδέποτε αυτές τις δηλώσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι έκανε αυτή την πράξη. Δεν είναι ανάγκη να κάνει μία δήλωση για να κάνει όσα έκανε. Ο Κίσιντζερ, όπως τον λένε, βαρύνεται τα μέγιστα με την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Αυτός κατήφθηνε τον Ατήλα, αυτός παρόθησε τον Καραμαλή τότε, μόλις είχε έρθει, για την εκεχηρία εκείνη, όχι για να επιτευχθεί κάποια ειρήνη και να φύγει ο Ατήλας από την Κύπρο, αλλά γιατί θεώρησε ότι οι Τούρκοι δεν ήταν ικανοί ακόμη να καταλάβουν μεγαλύτερο τμήμα της Κύπρου. Γι' αυτό συνέστησε τον δεύτερο Ατήλα τον Αύγουστο λοιπόν, του 1974, θέλω να μου βάλετε μία για τελεία, να καταλάβουν οι Τούρκοι, πρόεδρε. Διότι είπε ότι αν δεν καταλάβουν μεγαλύτερη έκταση στην Κύπρου, οι Έλληνες δεν θα θελήσουν να συμβιβαστούν. Λοιπόν, η μεν κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, θέλει να μείνει στην εξουσία και κάνει τα δύνατα δυνατά να είναι γαντζωμένη στην εξουσία. Τα εσωτερικά της προβλήματα είναι κάπως ηχηρά από τις διαμαρτυρίες των βουλευτών της κλπ. Αλλά δεν έχουν φτάσει ποτέ σε σημείο που να τις αμφισβητηθεί ή δεδηλωμένη. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να απέφχεται από το να γίνει κυβέρνηση αύριο το πρωί. Να λέει, παραθέτω απ' εμού τώρα, αυτή τη στιγμή, το ποτήριον τούτο, ας μείνει για λίγο αργότερα, προκειμένου η παρούσα κυβέρνηση να πάρει όλα ακόμη όσα υπολείπονται μέτρα, αυτά τα άμετρα μέτρα, τα οποία εάν τα έπαιρνε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είχε καεί η χώρα. Βέβαια. Επειδή τα πήρε μια κυβέρνηση του Πασόκ, μια κυβέρνηση υποτίθεται της κέντρου αριστεράς, του τετάρτου δρόμου, εν πάση περιπτώσει, για τον σοσιαλισμό. Ναι, γι' αυτό δεν άνοιξε μύτη ως αυτή τη στιγμή. Έχει χαθεί η διαδρομή προς τον σοσιαλισμό. Ότι δεν άνοιξε δηλαδή μύτη ως αυτή τη στιγμή. Και εγώ πιστεύω ότι μια κυβέρνηση η οποία σέρνεται, η κυβέρνηση, είναι αλήθεια ότι σέρνεται, αλλά ό,τι σέρνεται δεν πέφτει, και νομίζω ότι μπορεί να συρθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και να γίνουν οι εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου,